Υπάρχουν κάποιοι συγγραφείς που άλλαξαν τη λογοτεχνία τρόμου με ένα και μόνο έργο τους. Ένα έργο τόσο σημαντικό, τόσο εμβληματικό που όσα χρόνια και να περάσουν αυτό θα παραμείνει σημείο αναφοράς. Το πρώτο βιβλίο του Άσε το κακό να βγει σήμερα είναι ένα τέτοιο βιβλίο. Είναι ο Δράκουλας του Μπραμ Στόκερ. Ο Abraham ή Bram Stoker όπως τον ξέρουμε γεννήθηκε στην Ιρλανδία το 1847, είχε δύσκολα παιδικά χρόνια καθώς μέχρι την ηλικία των 7 χρονών δεν μπορούσε ούτε να σταθεί όρθιος και να περπατήσει λόγω σοβαρών κινητικών προβλημάτων που παρόλα αυτά κατάφερε να ξεπεράσει. Στο πανεπιστήμιο έγινε επαγγελματίας σχεδόν παίχτης ποδοσφαίρου, έγινε δημοσιογράφος στην πορεία, άρχισε να γράφει δειλά-δειλά και κατέληξε να κάνει παρέα με τον Sir Arthur Conan Doyle, τον συγγραφέα του Sherlock Holmes και τον Oscar Wilde. Ο Δράκουλας λοιπόν είναι το πιο γνωστό βιβλίο του Bram Stoker, ένα πραγματικό αριστούργημα, ξανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μια καινούργια μετάφραση του Βασίλη Κιμούλη. Η υπόθεση του Δράκουλα είναι πάνω κάτω γνωστή. Ένας Βρετανός δικηγόρος, ο Τζόναθαν Χάρκερ, επισκέπτεται τον πύργο του κόμι Δράκουλα στα Καρπάθια με σκοπό να βοηθήσει τον κόμι να αγοράσει ένα σπίτι στο Λονδίνο. Ο Σωμένης στον πύργο διαπιστώνει ότι κάτι δεν πηγαίνει καθόλου καλά, το σκοτάδι αρχίζει και τον κυριεύει, παράξενα πράγματα συμβαίνουν και τελικά βρίσκεται φυλακισμένος στον πύργο. Ταυτόχρονα ο κόμις Δράκουλας ταξιδεύει στο Λονδίνο με σκοπό να βρει αθώα θύματα και να δημιουργήσει μια καινούργια στρατιά από απέθαντους ζωντανούς νεκρούς και οι μόνοι που μπορούν να τον σταματήσουν είναι τρεις γενναίοι άντρες που με επικεφαλής τον Ολλανδό Δόκτωρ Βαν Χέλσινγκ θα σταθούν άξια απέναντί του. Ο κόμις Δράκουλας είναι ένας εμβληματικός χαρακτήρας της λογοτεχνίας τρόμου. Θέλω να σας πω και δύο λόγια που γράφει η καταξιωμένη εγκυκλοπαίδεια Element Encyclopedia of Vampires. Ο κόμις Δράκουλας, όπως παρουσιάζεται στην νουβέλα του Bram Stoker του 1897, είναι το αρχιετυπικό βαμπύρ που ρουφάει αίμα από τη γοτική λογοτεχνία. Είναι ένας κακός με ανυπόφορο εγώ και με μια υπέρτατα διαβολική φύση. Το χειρότερο απ' όλα είναι ότι παρόλο που λείπει, απουσιάζει από μεγάλα κομμάτια της ιστορίας, η απειλητική του παρουσία κυριαρχεί σε όλο το βιβλίο. Ο Δράκουλας είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για τη λογοτεχνία τρόμου. Είναι ένα έργο που έχει κυκλοφορήσει σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα έχει πάρα πολλές εκδόσεις. Μία από τις αγαπημένες μου είναι αυτή, με τον Christopher Lee στο εξώφυλλο. Αλλά πλέον κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μια καινούργια μετάφραση του Βασίλη Κιμούλη. Είναι ένα συγκλονιστικό αριστούργημα της γοτικής λογοτεχνίας. Είναι ένα βιβλίο που όσα χρόνια και να περάσουν δεν έχει σταματήσει να επηρεάζει αυτούς που το διαβάζουν και σου προκαλεί ανατριχίλες ακόμα και σήμερα, 120 χρόνια μετά. Υπάρχουν αυτοί που τους αρέσουν τα μικρά διηγήματα ή οι νουβέλες. Υπάρχουν αυτοί που αγαπάνε τα μεγάλα χορταστικά μυθιστορήματα, αλλά υπάρχουν και αυτοί που λατρεύουν τα πολύ μεγαλύτερα έργα. Και δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από μια τετραλογία. Θέλω να σας μιλήσω για την τετραλογία Γερμάνια του Harald Gilbers που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Όχι ολόκληρη, όχι ακόμα τουλάχιστον. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Το Γερμάνια είναι ένα αστυνομικό αριστούργημα που ξεκίνησε για να γίνει τριλογία. Στην πορεία έγινε τετραλογία. Φήμες λένε ότι μπορεί να γίνει πενταλογία, αν όλα αυτά δεν είναι παραφιλολογία. Το πρώτο βιβλίο της σειράς είναι το Σκοτεινό Βερολίνο. Εκτυλίσσεται το 1944 στο βομβαρδισμένο Βερολίνο προφανώς. Υπάρχει ένας Εβραίος επιθεωρητής, ο Όπενχάιμερ, που είναι σε διαθεσιμότητα λόγω του Τρίτου Ράιχ. Τον καλούν εκτάκτος για να λύσει μια σειρά από φόνους. Τα θύματα είναι όλα γυναίκες που βασανίστηκαν και θανατώθηκαν με φρικτό τρόπο, ανήκαν στο Εθνοσοσιαλιστικό Κόμμα και τα πτώματά τους βρέθηκαν τελετουργικά τοποθετημένα κοντά σε μνημεία πεσόντων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ένα εξαιρετικό αστυνομικό ιστορικό μυθιστόρημα και λίγες μέρες πριν κυκλοφόρησε και η συνέχειά του, η Γη του Όντιν, που εκτυλίσσεται πάλι στο Βερολίνο λίγο καιρό μετά, αρχές 1945. Στη χώρα κυριαρχεί χάος εν μέσω πολέμου και ένας λοχαγός των SS βρίσκεται δολοφονημένος. Όχι οποιοδήποτε όμως, είναι ένας από τους πιο σκληρούς στρατιωτικούς των SS, από αυτούς που έκαναν πειράματα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης πάνω σε ανθρώπους, και δεύτερον είναι ο άντρας της γυναίκας που προστατεύει τον επιθεωρητή Όπενχάιμερ. Και ο επιθεωρητής προσπαθεί από τη μία να σώσει τη φίλη του και να την προστατεύσει από το ναζιστικό δικαστικό σύστημα και από την άλλη να σώσει την ίδια του τη ζωή, γιατί έρχεται αντιμέτωπος με πράγματα που δεν καταλαβαίνει. Είναι ένα βιβλίο εξαιρετικό, καλογραμμένο, έχει πάρα πολύ ωραίες περιγραφές, έχει τρομερή αγωνία και πάρα πολύ ωραία επιβλητική ατμόσφαιρα. Και τα δύο βιβλία της τετραλογίας, αλλά και τα επόμενα που θα κυκλοφορήσουν αργότερα, είναι από τις εκδόσεις Μετέχμιο, είναι σε μετάφραση του Βασίλη Τσαλή.
Είναι ένα κορυφαίο αστυνομικό έργο για όσους αγαπάνε τα αστυνομικά μυθιστορήματα που εκτυλίσσονται κατά τη διάρκεια αληθινών ιστορικών γεγονότων. Έχουμε ένα διαγωνισμό σήμερα. Ακολουθήστε στο Instagram της εκδόσης Μετέχμιο. Εκεί θα δείτε μια φωτογραφία που είμαι εγώ, ο Δράκουλας. Όχι εγώ ο Δράκουλας, εγώ, ο Δράκουλας και η γη του Όντιν. Κάπως έτσι. Κάτω από τη φωτογραφία αφήστε ένα σχόλιο για το ποιο από τα δύο βιβλία σας άρεσε περισσότερο και 5 τυχεροί θα κερδίσουν το βιβλίο της επιλογής τους. Ένας ακόμα Δράκουλας για σήμερα, καμία σχέση με τον αυθεντικό, μας έρχεται από την αγαπημένη μου βιβλιοθήκη του τρόμου και είναι ο Δράκουλας του Las Vegas του Τζόρι Σέρμαν. Αυθεντικός τίτλος ήταν το Vegas Vampire και ήταν το τέταρτο βιβλίο από μια σειρά με πρωταγωνιστή τον Chill που είχε κυκλοφορήσει ως συγγραφέας τέλη 70, αρχές 80. Ο Chill είναι ένας detective medium που μπλέκει σε απίθανες περιπέτειες. Στο Las Vegas ένας φόνος δεν σημαίνει τίποτα. Δύο φόνοι ίσα που θα ακουστούν. Αλλά όταν τρεις όμορφες χορεύτριες βρίσκονται παράξενα δολοφονημένες, τότε είναι η ώρα για τον Chill! Δεν ξέρω γιατί έδειξα το εξώφυλλο, ο Τσίλ είναι απλά ο πρωταγωνιστής της ιστορίας. Είναι ένα βιβλίο αρκετά καλογραμμένο και διασκεδαστικό. Ο Τσίλ πηγαίνει από σελίδα σε σελίδα προσπαθώντας να λύσει το μυστήριο. Έχει πολλές σπλάτερ περιγραφές, έχει παράξενες ατμοσφαιρικές στιγμές και καταλήγει σε ένα σχεδόν αστείο φινάλε, το οποίο δεν μπορώ να σας αποκαλύψω, γιατί what happens in Vegas stays in Patricia.